Καλησπέρα σας, κύριε Τσαλτίδη, στην εξωτική Αυστρία. Πάμε τώρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Γεια σας, τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά. Πώς είστε? Πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Όταν ωραία γίνονται μεταγραφές και οι ομάδες μας φέρνουν καλούς παίχτες, εμένα μου με φτιάχνει. Άσε με στο στούντιο καμιά 180 ώρες να κάνω κομπή. Είναι λίγο τρομακτική η ομάδα μας όμως τώρα εδώ, Γιώργο. Πολύ, έχει πέσει πολύ μαυρίλα και μπορείς να τους κάνεις και πέσιμο αυτούς εδώ πέρα που είναι όλοι χτιστοί. Εγώ έλεγα στον Νίκο πριν που βγήκε στην αρχή, τον λέω τώρα πεντάρι που ψάχνει ο Center Ford, δηλαδή που ψάχνει ο Καρυπίδης να πάει να κάνει ένα ταξιδάκι μέχρι εκεί, Καλιφόρνια, ξέρω εγώ. Έχω και Μίρτσο εκεί. Έχει κάτι μπασκεμπολίστες εκεί, δηλαδή και οι Warriors έχουν κάτι στο δεύτερη διαλογή, ας πούμε. Δηλαδή, μην κάνω καμιά συμβολή. Άρα, να φέρει ένα φόρο από NBA πλέον. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Κοίταξε, ο τελευταίος της σειράς, ο Μόζες, άμα τον κάναμε Μόζες, είχε και NBA και ναι. Ουντεμπάγιο θα τον κάνουμε, άντε το κούμπο, κάτι εκεί πάει. Όχι, έχει τον Αντεμπάγιο, Αντεμπάγιο που παίζει στους, πού παίζει, Χιτ, παίζει, πού παίζει, παιχτάρα. Ορίστε, ορίστε, ένα γραμματάκι θα αλλάξουμε. Εδώ, πώς λέγα, Ουντεμπάγιο λέγεται αυτός. Ναι. Εντάξει, το Μόζες, κρατάω το Μόζες. Μου το είπε αυτό που σου είπα, μου το είπε ένας φίλος. Μου λέει, ρε Σιτζαλτίδη, λέω, δι, και εμείς τώρα στα μάλγαρα πέσιμο, πώς θα κάνουμε με όλους αυτούς τους μαύρους χτιστούς? Δεν θα χρειαστεί να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Το ζήτημα να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Τα βιογραφικά τους είναι καλά. Τώρα εντάξει, έχει ανοίξει την πόρτα ξεκάθαρα αυτό που λέμε. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή με Βάσερμαν και τα λοιπά. Τσόχος. Και φαίνεται ότι τώρα έχει βρει. Μιχάλη, ναι. Τσόχος στην αρχή, στο ξεκίνημα, στην πρώτη ώρα, είπε: οργώνει όλη τη δεξιά πλευρά πάνω κάτω ο Ουντεμπάγιο. Πολύ ωραία. Είναι τέτοιο στυλάκι, δηλαδή. Επιθετικός. Ναι, είναι όντως. Άρα για το 3-5-2 που λέγαμε και συζητούσαμε. Αυτό είπε και ο Μιχάλης, ναι, ότι φωτογραφίζει αυτό το πράγμα, έτσι, η κίνηση. Και εντάξει, κλείνει και εκεί μια διάδα καλών ποδοσφαιριστών. Έχει τον Εμπακατά, θα έχει και τον Μόζες πλέον. Και την ίδια στιγμή βέβαια περιμένουμε και το μεγάλο μπαμ για τον παίχτη που θα είναι δίπλα στον Γκρέι. Έτσι περιγράφεται από την ΠΑΕΑΡΙΣ, ότι θα είναι ένα μεγάλο μπαμ, το οποίο δεν θα υπάρχει άλλη τέτοια μεταγραφή φέτος στην Ελλάδα. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και τι ακριβώς θα γίνει. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Το κρατάνε, κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά διάφορα ονόματα από πολύ 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 μεγάλα μέχρι λιγότερο μεγάλα. Εντάξει, πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι ο Καρυπίδης έχει ασχοληθεί και με ονόματα που δεν το πιστεύεις ότι μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα, ας πούμε, και τον Άρη. Έχει αυτή την τρέλα. Έχει ανοίξει και την πόρτα τώρα με τον κύριο Βάσερμαν και καταλαβαίνεις ότι έχει ανέβει ο πήχης. Εγώ θα πω ότι πρέπει να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση και θα πρέπει να υπάρχει πρώτα από τον ίδιο μια δεύτερη σκέψη για να μην κάνει το λάθος που έκανε πέρσι με τον Μήτρογλου, γιατί του στήχησε πάρα πολύ η συγκεκριμένη απόφαση τότε. Δεν χρειάζεται ενθουσιασμός, δεν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο, χρειάζονται σωστές κινήσεις και χρειάζεται, επειδή βλέπω τώρα ξεχάσαμε το ότι δεν φέρνουμε παίκτες, γιατί μέχρι πριν 10 μέρες δεν φέρνουμε παίκτες κτλ. Τώρα πάμε να πάρουμε τους πάντες. Τώρα ξεχνάμε πάλι το πάπλωμα μέχρι εκεί που φτάνει. Παιδιά, είναι δύσκολες οι εποχές. Δεν ξέρεις αν το χειμώνα θα έχεις πάλι κόσμο στις κερκίδες με τους κορονοϊούς κτλ. Χρειάζεται μια σύνεση, θα πω εγώ. Η ομάδα ήδη έχει ενισχυθεί σημαντικά. Βέβαια, δεν έχει κλείσει ακόμα όλες τις θέσεις. Ο δεύτερος επιθετικός, ο Χαφ. Είναι δύο περιπτώσεις που σε κάθε περίπτωση περιμένουμε και αυτές να δρομολογηθούν. Ναι, το Δεκέμβρη, το Γενάρη, εκεί ακουγόταν μια μεταγραφή ενός παίχτη που το ρίχνα κι εγώ έτσι λίγο με μπηχτές, που το 2010 έπαιζε στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ και ναι. Τώρα δηλαδή συνδέεται και λίγο ως πάρα πολύ με Μπούργος, δεν ξέρω άμα τώρα τελευταία έχει κάτι θέματα, ας πούμε, και με ομάδες, μετά βγάζει και κάτι τρέλες. Αλλά ο συγκεκριμένος που λέω, που τον είχαμε ρίξει μπηχτές για αυτόν το Γενάρη, έπαιζε το 2010 στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Βαγιαδολίδ. Θες να κάνει κανένα τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω πού είναι. Μπορεί η Βραζιλία. Ναι. Φόρ θα είναι όμως, έτσι.
Ναι, χωρίς να, να έχουμε συνεννοηθεί και δεν έχω δει καν ποιος είναι αυτός που εννοείς εσύ. Λες για Diego Costa ή λες για κανέναν άλλον? Γιατί έχει κυκλοφορήσει και αυτός. Το Γενάρη για αυτόν έλεγα, ναι. Ναι. Έχει κυκλοφορήσει και αυτό το όνομα. Έχει κυκλοφορήσει. Αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Ράι και γενικότερα δεν επιβεβαιώνονται μέχρι. Μεγαλύτερο από του Γκρέι. Που είναι, έχει ένα βιογραφικό ψιλοβαρύ, να το πεις, ας πούμε, θέλει λίγο να προσπαθείς για να το σηκώσεις. Και λένε από την ΠΑΕ ότι, όπως μας είπες πριν από λίγο, ότι είναι, δεν έχει έρθει τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός έφερε τον Βρυσάλκο από Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Θα λέγανε ότι μας ακούει ένας φίλος του Ολυμπιακού, θα πει: φίλε, εμείς φέραμε τον Βρυσάλκο. Τώρα ποιο παίκτη θα φέρει ο Άρης? Κατάλαβες τα αντιδράσεις που μας ακούει? Ναι. Θα δούμε. Θα το δούμε στην πράξη, βέβαια. Εντάξει, εγώ απλά λέω ότι πρέπει να είναι κινήσεις οι οποίες πραγματικά θα είναι σίγουροι, θα προσφέρουν στην ομάδα. Δηλαδή, οι παίκτες που έχει πάρει μέχρι τώρα είναι όντως με προοπτική όλοι οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι είναι κάποια, έχουν καλά βιογραφικά, είναι και οι ηλικίες τους τέτοιες. Οι περισσότεροι είναι και νεαροί που μπορούν να έχουν και μια αξία μεταπόλησης. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης, από τη στιγμή που άνοιξε αυτή την πόρτα, και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι άλλες ομάδες πλέον, ότι από τη στιγμή που άνοιξε αυτή την πόρτα και έχει κάνει ήδη τρεις κινήσεις Βάσερμαν, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα ακούσει και μια πώληση. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Με αυτά τα γραφεία, ο ΠΑΟΚ έχει επωφεληθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από τις καλές επαφές που είχε με τα μεγάλα γραφεία μάνατζερ. Έχει καταφέρει και πλέον είναι αυτάρκης. Δηλαδή, πουλάει, βλέπετε ότι. Και καταρχήν δεν κολλάει. Είδα τώρα ότι τελείωσε και του Τσόλακ, δεν ξέρω, το διάβαζα ότι πάει στη Rangers. Δεν κολλάει. Και πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι τώρα εγώ αν ήθελα να βάλω μπρίζες ή οτιδήποτε άλλο, γιατί έγινα, ξεπουλήματα κτλ. Αυτό είναι μια πρακτική του 1980. Σήμερα που μιλάμε, το 2022, τα καλύτερα κλαμπ στο κομμάτι αυτών των μεταγραφών είναι αυτά τα οποία μπορούν να πουλάνε ακριβά. Και για να μπορείς να πουλάς ακριβά, δεν αρκεί να έχεις καλό μεγάλο μέτοχο ή να παίζεις στην Ευρώπη ή να έχεις παίκτες στην Εθνική. Πρέπει να έχεις καλός ή κακός, κακός για την τσέπη πολλών, καλός για τη δική τους τσέπη, τις διασυνδέσεις με τα μεγάλα μανατζερικά γραφεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε και στον τρόπο που λειτουργεί το ποδόσφαιρο παγκοσμίως, και πρέπει να το αντιληφθούν άπαντες. Οι 12ετίες τελειώσανε με Ντίνο Κούι και Γιώργο Κούδα και εκείνα τα χρόνια. Ναι. Τώρα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και θα πρέπει να συνηθίσει ο κόσμος ότι ανά 1, 2, 3 χρόνια οι καλοί ποδοσφαιριστές θα αλλάζουν φανέλα. Γιατί αν δεν αλλάξουν φανέλα, ο μάνατζερ δεν θα πάρει το 10% προμήθεια από τη μεταγραφή. Θα έχει πάρει μόνο το 10% όταν έφερε τον Καμαρά στον Άρη. Όταν ο Καμαρά έκανε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, θα ξαναπάρει 10% ο μάνατζερ. Και όταν ο Καμαρά φύγει από τον Ολυμπιακό και πάει στην Νόριτς, θα ξαναπάρει 10%. Είναι η δουλειά τους να βρίσκουν. Το έκανε με μεγάλη επιτυχία ο μάνατζερ του Βέλεθ. Ο Βέλεθ, ο οποίος ήταν στο project του Άρη, φιλούσε τη φανέλα και έλεγε για πάντα κίτρινος, έφυγε από τον Άρη, πήγε στον Παναθηναϊκό και έγινε για πάντα πράσινος τώρα που φίλησε τη φανέλα και πήγε πάλι μέσα σε 2 χρόνια στην επόμενη ομάδα. Και για να μην λέμε ότι φταίναν τα παιδιά, και από την Πολωνία που έπαιζε ο Βέλεθ, έτσι ήρθε στον Άρη. Πούλησε τους Πολωνούς, ήρθε στον Άρη. Στον Άρη τουλάχιστον έλυσε το συμβόλαιο, ότι δεν το ανανέωσε. Πήγε στον Παναθηναϊκό. Έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Πήγε στην επόμενη ομάδα. Αυτή είναι η δουλειά του μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του κάθε 2 χρόνια τσαλακώνει το 10% από τη μεταγραφή. Κανονικά και με τον Βέλεθ νόμο. Και του κάθε Βέλεθ. Αυτό γίνεται λοιπόν. Αυτή είναι η κατάσταση. Για τον Άρη είναι σημαντικό, γιατί θα μπορέσει να μπει σε μια ομάδα ομάδων που, ναι μεν, θα τροφοδοτούν το σύστημα, γιατί τώρα θα πάρει τα 800 του ο κύριος Γκρέι, θα πάρει τα 300 του ο κύριος Ντάμπο, θα πάρει τα 300 του ο κύριος Ντουμπάγιο. Έχει δώσει αμέσως 1,5 εκατομμυριάκι. Βάλτε επί 3 χρόνια αυτό το 1,5 εκατομμυριάκι, ο κύριος Βάσερμαν έχει πάρει λεφτουδάκια. Πρέπει λοιπόν και από την άλλη πλευρά, για να συνεχίζει ο Άρης να παίρνει από τον κύριο Βάσερμαν, ο κύριος Βάσερμαν να βρει μια ομάδα να πουλήσουμε 3 εκατομμύρια το Χάιροβιτς. Εντάξει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, ούτε ο μάγος να ήταν, αλλά λέμε τώρα. Είπα έναν ο οποίος
θέλει να λύσει το συμβόλαιο του για να μην παρεξηγηθεί κάποιο άλλο. Το φορ, το χαφ είναι οι δύο περιπτώσεις. Ναι. Το Χαϊροβιτς μου έγραψε νωρίτερα ένα φίλο ότι εγώ αν ήμουν Χαϊροβιτς, λέει, θα είχα ήδη φύγει από την ομάδα. Ο Χαϊροβιτς δεν μένει γιατί τσαλακώνει τα 2.50, Γιώργο μου. Και η ομάδα θέλει να τον φύγει τον Χαϊροβιτς. Είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, το λέει. Αλλά όταν είσαι Χαϊροβιτς, το μήνυμά του είναι στοχευμένο για το τέλος της προπόνησης. Ναι. Και που οδηγούνται όλοι. Όμως. Ναι, στα αποδυτήρια. Ναι, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια. Κοίταξε, και δεν είναι μόνο αυτό. Σκέψου ότι οι Έλληνες που είναι στην ομάδα είναι τα παιδιά που είναι 17 και 18 χρονών, που αντιλαμβάνεσαι 17-18 χρονών πώς είναι η κατάσταση των παιδιών αυτή τη στιγμή που κάνουν και πρώτη προετοιμασία, άρα είναι γενικότερα ανεβασμένοι, να το πω έτσι, με ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι, και είναι και ο Χαϊροβιτς μέσα εκεί και ο Ντένις. Ο Χαϊροβιτς και ο Ντένις είναι οι δύο εκεί που μπαίνουν και αυτοί στα αποδυτήρια. Ο Ντένις είναι και χτιστός, έχει και χέρια τερματοφύλακας κτλ. Ο άλλος είναι. Ναι. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος των μεταγραφών θα βρεθεί ένας τρόπος να λύσει το συμβόλαιό του. Δεν μιλήσαμε καθόλου. Τώρα έβγα τη φλασιά που είπες για τερματοφύλακα. Συγγνώμη, σε διακόπτω για να μην την ξεχάσω πάλι. Δεν μιλήσαμε χθες καθόλου για την πολύ ωραία εμφάνιση που έκανε ο Σκιαμπάνης, ρε φίλε, στο φιλικό. Δεύτερη. Πολύ καλό ήταν. Και με το Αμβούργο πήγε καλά. Ναι. Εγώ περισσότερο τον είδα στο δεύτερο. Το συζητούσαμε και με τους συναδέλφους εδώ και θα σου πω ότι έχει μια εξήγηση. Πέρσι ο Σιαμπάνης ήταν πάλι εδώ στην προετοιμασία. Με το που ξεκίνησε η προετοιμασία, τραυματίζεται ο Κουέστα. Είχε ένα για 10-15 μέρες έμεινε έξω, αλλά τη δεύτερη μέρα νομίζω είχε χτυπήσει ο Κουέστα. Μένει εκτός λοιπόν ο Κουέστα και είναι ο Σιαμπάνης. Και ο Σιαμπάνης παίρνει την αυτοπεποίθηση ότι θα είναι στα φιλικά αυτός πρώτος τερματοφύλακας. Και την δεύτερη μέρα έρχεται ο Ντένις. Και όχι μόνο έρχεται ο Ντένις για να είναι πίσω από τον Κουέστα, έρχεται ο Ντένις με τη λογική ότι θα είναι μπροστά από τον Κουέστα στο rotation της ομάδας. Από δεύτερος λοιπόν ο Σιαμπάνης πάει για λίγο να γίνει πρώτος και ξαφνικά μέσα σε μια μέρα γίνεται τρίτος τερματοφύλακας. Αυτό φάνηκε ότι τον επηρέασε πέρσι στη διάρκεια της προετοιμασίας. Φέτος ξεκινάει και είναι ξεκάθαρα δεύτερος πίσω από τον Κουέστα και είναι και ένα παιδί το οποίο έχει αυτοπεποίθηση και είναι ένα παιδί το οποίο είναι στον τρίτο χρόνο του συμβολέου του, ολοκληρώνει το συμβολέο του το επόμενο καλοκαίρι, άρα ξέρει ότι αν πάρει κάποιες ευκαιρίες είναι η χρονιά που ή μένει, ανανεώνει στον Άρη ή κάνει μεταγραφή ή πάει σε μια καλή να παίξει τον επόμενο χρόνο κάπου αλλού ενισχυμένος. Πρέπει να σου πω ότι δουλεύουν πάρα πολύ όλα τα παιδιά και ο μικρός δουλεύει, ο Καρακασίδης αρκετά. Εντάξει, ήταν όμως αυτό που είπες εσύ. Χρειάστηκε σε τρεις περιπτώσεις. Με το αριστερό χέρι, σαν τάπα να έριξε στο μπάζι, φάνηκε από πλάγια. Ο Σιαμπάνης το έχει αυτό. Έχει στο τέτα-τέτ στις αποκρούσεις και χαμηλά είναι πάρα πολύ καλός και ψηλά. Έχει ένα θεματάκι στις εξόδους, το έχει δουλέψει βέβαια, προσπαθεί να το δουλέψει, αλλά όπως και να το κάνουμε, η έξοδος για τον τερματοφύλακα πρέπει να το έχεις και λίγο, πρέπει να σε βοηθάνε και οι συμπαίκτες σου. Γενικότερα όμως, παλεύει το παιδί, το δουλεύει όσο μπορεί καλύτερα. Ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι.